λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, σχεδόν μέρα μεσημέρι που πήγε προς απόγευμα. Συνεχίζουμε. Από μεσήμερο ακριβώς. Συνεχίζουμε στην καρδιά της εβδομάδας με πολύ παιδική παρέα και παιδική διάθεση. Και γενικά παιδικά θέματα. Έτσι. Γιατί μας αρέσει. Θα σαλπάρουμε λοιπόν για περιπέτεια. Και σιγά σιγά όσο τελειώνει και η περίοδος έτσι του χειμώνα και μπαίνουμε στην άνοιξη και το καλοκαίρι, καλά, ναι. Είναι καλό να προετοιμάζουμε λίγο και τις καταστάσεις για δραστηριότητες μέσα στο καλοκαίρι. Σωστό, εξωστελικές. Βέβαια, η συγκεκριμένη δεν σταματάει και το χειμώνα, αλλά όλο και πιο πολλά παιδιά πηγαίνουν στην παρέα των προσκόπων το καλοκαιράκι. Έτσι, είναι αυτοπρόσκοποι από τα Χανιά μας. Καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα, να μας μιλήσει η φίλη. Πρώτα. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Οδηγός. Εγώ είμαι η Χριστίνα. Όχι, εμείς είμαστε πρόσκοποι. Είμαστε. Οι οδηγοί είναι άλλο πράγμα. Από την αρχή τους που ξεκίνησε. Ναι, ναι, για να σας το ξεκαθαρίσω. Ο προσκοπισμός όταν ιδρύθηκε ήταν μόνο για αγόρια. Το 1907 τότε. Και λίγα χρόνια μετά ιδρύθηκαν οι οδηγοί, οι οποίοι ήταν τότε μόνο για γυναίκες. Μάλιστα. Λέω να μην πούμε περισσότερα, γιατί πολλές φορές η εικόνα, η δράση και οι δραστηριότητές σας πραγματικά μιλάνε από μόνες τους. Οπότε θα πάμε να δούμε πρώτα ένα βίντεο για να πάρουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν από τα σπίτια τους. Μια καλή γεύση και να ξέρουμε. Μια γερή δόση. Για πάμε να το δούμε. Θα γίνετε μικρή θαλασσοπόροι δηλαδή. Adventure, φαίνεται όλο αυτό το πράγμα και η μουσική έτσι. Όλο μέσα ωραίο, στο κλίμα. Δηλαδή ξεσηκωτικό. Για πες μας τι πρόκειται να γίνει. Στη ρεγκάτα λοιπόν που διοργανώνεται το φετινό καλοκαίρι, τον Αύγουστο, θα πάνε παιδιά γυμνασίου, οι ομάδες των προσκόπων. Εκεί πέρα είναι μια πολύ μεγάλη κατασκήνωση, όπου τα παιδιά καθημερινά μπαίνουν και μέσα σε ξύλινες βάρκες προσκοπικές και κάνουν μικρά ταξίδια στα απέναντι νησάκια. Φέτος θα γίνει στο Βόλο και στον Παγασιτικό.
Όλες οι εκδρομές εκεί. Άσχετο, αλλά στο Βόλο δεν έχει θάλασσα. Έχω φάει νομίζω σαρδελίτσα με ουζάκι. Στο Βόλο έχει θάλασσα. Ναι, ναι, καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, πριν δώσουμε περισσότερα στοιχεία, θα έρθουμε να γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους και θα βλέπουμε και εικόνες, φωτογραφίες από τις δραστηριότητές σας. Ουσιαστικά την παρέα, την καλή παρέα που κάνετε μεταξύ σας. Πώς σε λένε εσένα? Εγώ είμαι η Αφροδίτη. Πόσο χρόνο είσαι, Αφροδίτη? Είμαι 23. 23. Πότε ξεκίνησες να πηγαίνεις στους ναυτοπροσκόπους, ποια ήταν η αφορμή? Εγώ ξεκίνησα εδώ στα Χανιά στο πρώτο μου έτος, ήταν μια φίλη μου στους προσκόπους και έτσι πήγα κι εγώ. Μάλιστα. Και από τότε? Και από τότε μέχρι τώρα ασχολούμαι, είμαι κι εγώ ένα μέρος σε αυτό. Άρα να πούμε ότι αυτό είναι μια υγιής διέξοδος, διαχρονικά για όλα τα παιδιά. Μια απασχόληση, ένα σημείο συνάντησης κοινών πραγμάτων που κάνετε παρέα μαζί και γνωρίζετε. Και πόσο δημιουργικό, ναι, πόσο ναι. όμορφο. Κοίτα εδώ, ωραία πράγματα που κάνουν. Για πάμε και δίπλα στο φίλο μας. Εσένα πώς σε λένε? Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι ο Ιάσονας. Γεια σου, Ιάσονα. Σου πάει με, με την εκδήλωση που έχετε τον Ιούλιο? Ναι. Μια και είναι Βόλος. Είναι εκστρατεία, ναι. Για πες μας, εσύ πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 20 χρονών. Ποια ήταν η πιο έτσι ωραία δραστηριότητα, έντονη, που τη θυμάσαι εσύ από αυτές που βλέπουμε και θα δούμε κι άλλες? Εδώ πέρα στα Χανιά γενικά, μιας και είμαι μόνο 2 χρόνια ως φοιτητής, θα έλεγα κιόλας η κατασκήνωση περσινή με την ομάδα. Πού ήταν, πού? Είχαμε πάει στο Λεκοχώρι, στο Ηράκλειο, στον νομό Ηρακλείου, όπου εκεί πέρα με 25 παιδιά, είχαμε περάσει 10 ημέρες που παίζαμε, περνούσαμε όμορφα, μέσα στη φύση, κάνοντας πράγματα που δεν κάνεις κάθε εσύ μέρα. Εσύ ασχολείσαι τα τελευταία χρόνια που είσαι εδώ στα Χανιά με το θέμα αυτό ή είχες και από πιο πριν ενασχόληση? Γενικά εγώ ξεκίνησα στους προσκόπους από όταν ήμουν 7 χρονών. Mm-hmm. Από όταν μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει ένα παιδί να μπει μέσα στους προσκόπους. Αλλά επειδή μ' άρεσε τόσο πολύ και είχα περάσει απίστευτες εμπειρίες από όταν ήμουν στην Αθήνα και τα σχετικά, συνέχισα και εδώ πέρα ως ενήλικο τέλεχος. Εδώ, πού είστε εδώ? Στις καταδύσεις. Κάνετε και καταδύσεις. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Μπράβο, ρε παιδιά. Όσο είναι ασφαλή και τα παιδιά το θέλουν, φυσικά. Ιάσονα, εσύ τώρα που είσαι 20 χρονών και έχεις περάσει στάδια εφηβείας, σχολεία, όλα αυτά τα πράγματα τα που στην ηλικία των αγοριών είναι και των κοριτσιών, αλλά και τα αγόρια που είσαστε έτσι λίγο πιο δραστήρια και λίγο πιο ενεργητικά. Νιώθεις ότι σου έκανε καλό που είχες ασχοληθεί από μικρός με αυτή τη διαδικασία? Σίγουρα. Από τι θεωρείς ότι σε προστάτευσε αυτό? Γενικά, μέσα στους προσκόπους, αυτό που προσπαθούμε και εμείς να περάσουμε τώρα ως ενήλικα στελέχη και αυτό που προσπαθούσαν όταν ήμουν εγώ παιδί να μου περάσουν, είναι βασικές αξίες, βασικές αρχές που θα σε βοηθήσουν μετά γενικά στη ζωή σου. Okay. Το, ας πούμε, πώς να κοινωνικοποιείσαι μέσα σε μια ομάδα, να συνεργάζεσαι, να έχεις μέσα σου το αίσθημα της δικαιοσύνης, να ζήσεις με τον καλύτερο τρόπο τη ζωή έτσι όπως σου έρχεται. Αυτά να βοηθάς, είναι... τον ναι. Σε έκανε καλύτερο άνθρωπο, θεωρείς? Ναι, αυτή, και ουσιαστικά μου δώσε τη βάση για να μπορώ πλέον, να σταθείς καλύτερα στην ενήλικη ζωή σου. Και να μένεις ενεργός πολίτης. Για πάμε και στην άλλη φίλη μας που δεν την έχουμε γνωρίσει ακόμα. Πώς σε λένε εσένα? Ζαχαρούλα. Ζαχαρούλα, είσαι πολύ χαρούμενη. Εσύ είσαι στο δικό μου το στυλ, νομίζω. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 18. 18. Και έχεις ξεκινήσει? Από το 14. Εσύ, ποια είναι αυτά τα. Οι βασικές αρχές που λέει και η Μαρία που μαθαίνετε εκεί, δηλαδή πήγε στα 14. Ναι. Και με την διαδικασία του παιχνιδιού, του παίζω και διασκεδάζω, μαθαίνεις για κάποια σημαντικά. Τα πρώτα και βασικότερα που θυμάσαι ότι γνώρισες, ποια ήτανε? Το να μην δίκαια με τα υπόλοιπα μέλη, να προσφέρω, να ζω την κάθε στιγμή ξεχωριστά. Πρόμαθες και αυτό, Ναι. Αυτό είναι σημαντικό που μάθεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Από όλες τις εκδηλώσεις που έχετε βρεθεί, είτε ως ενήλικες, είτε ως ομάδες, ποια είναι αυτή, γιατί βλέπουμε και πανέμορφα τοπία, που σου έχει χαραχτεί εσένα στη μνήμη? Πριν 2 χρόνια είχαμε πάει κατασκήνωση, μεγάλη δράση λέγεται στην κοινότητα, Βάλια Κάλτα, Ιωάννινα και Μέτσοβο. Αυτό μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Χειμώνα ή καλοκαίρι? Καλοκαίρι. Αύγουστο είχαμε πάει. Τέλεια. Πολύ ωραία. Οι γονείς σας ακολουθούν στις εκδρομές σας? Γίνεται κάθε χρόνο μία εκδρομή συστήματος. Σε αυτές προσπαθούν και συνεισφέρουν αυτοί. Και στις κατασκηνώσεις έρχονται επισκέψεις. Αλλά δεν επιφεύγετε από εδώ να πάτε όλοι μαζί, ας πούμε, στο Μέτσοβο που λες και όχι, να γυρίσετε?
Αυτό σας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί απογαλακτίζονται παραλέει, και πιο σωστά. Ναι, πιο σωστά. Για πάμε και στο πιο μικρό μας. Πώς σε λένε σένα? Δήμητρα. Άρε, Δήμητρα. Και πόσο χρονών είσαι? 9. 9, δηλαδή τάξη που πας τώρα? Τρίτη. Όταν τελειώνεις έκανα διαμένεις στο σχολείο, χαμός, ε. Καλοκαίρι, ε. Και θα συνεχίσεις ή θα σταματήσεις, θα πηγαίνεις μόνο θάλασσα? Θα συνεχίσω. Ποιο σου είπε να πας στους μαυτοπροσκόπους, εσύ το ζήτησες ή το πρότεινε η μαμά ή ο μπαμπάς? Εγώ το ήθελα. Πήγαν κάποιες φίλες σου και θέλεις και εσύ να πάτε να είστε μαζί? Ήταν η μαμά μου όταν ήταν μικρή και μου έλεγε ιστορίες και μου άρεσαν πάρα πολύ και ήθελα να πω κι εγώ. Για πες μας και εμάς τώρα μια ιστορία από τις δικές σου τις εμπειρίες στους μαυτοπροσκόπους. Την κατασκήνωση το καλοκαίρι. Τι? Στο Λευκό Χώρο είχαμε πάει, παίζαμε, κάναμε δράσεις. Πηγαίναμε το βράδυ και ανάβαμε φωτιά και, και λέγαμε ιστορίες. Ποιο είναι το πιο ωραίο μέσα στην καθημερινότητα και το πιο άσχημο? Υπάρχει κάτι που δεν σ' αρέσει στην καθημερινότητα? Το ότι πρέπει, ας πούμε, να πας για ύπνο αυτή την ώρα? Όχι. Όλα σ' αρέσουν. Ε? Ναι. Και ποιο είναι το πιο ωραίο που κάνετε μέσα στην ημέρα? Με τους προσκόπους. Ότι παίζουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Το παιχνίδι το οποίο σας ξετρελαίνει όλα τα παιδιά ποιο είναι? Ένα παιχνίδι που παίζουμε με μία μπάλα και πρέπει να πετύχει ο ένας τον άλλο. Τα μιλά? Όχι. Πρέπει να τον πετύχει. Δεν μιλά. Α, όχι, δεν πρέπει να σε πετύχει. Ναι. Είναι και χρόνια, ρε, δεν είναι τώρα, μην το ψάχνεις. Λοιπόν, να σου πω. Το κορόιδο είναι αυτό. Το κορόιδο? Όχι. Μίλα το λέγαμε εμείς. Άλλο το είναι και άλλο το. Που μπαίνουν μπουλούκι στη μέση, είναι οι δύο έξω. Και προσπαθεί να τα αποφύγει την μπάλα. Ναι, και αν σε πετύχει, έξω την ομάδα. Το μίλα είναι να τη βιάσει την μπάλα. Αν το πιάσει είναι μίλα. Αν σε πετύχει, βγαίνει από την ομάδα. Ναι, αλλά αυτό που αποφεύγει την μπάλα. Ναι. Είναι αυτό που λέει. Πώς το λέει? Δεν την αποφεύγει την μπάλα? Ναι, την αποφεύγει. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Τελικά νομίζω ότι μιλάμε για το ίδιο παιχνίδι, μάλλον με άλλες γενιές. Αλλά αχ, ας μην μιλάμε. Να σου πω, Δημητρούλα μου, αν κάποιο. Γεια σου, πραγματικά. Αν κάποιο από τα παιδάκια που σε παρακολουθεί, αγόρι κορίτσι τη ηλικία σου, και του μπαίνει τώρα η ιδέα πρώτη φορά, τι θα του σύστηνες να κάνει? Να έρθει και αυτό στην παρέα μας. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε δει όλες μας τις φωτογραφίες, παιδιά. Αν μπορούμε να δούμε και τις υπόλοιπες, τέλεια. Και να έρθουμε στην κεντρική, στη φίλη μας που έχει μικρόφωνο. Να μας πεις λίγο πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος, γονιός ή παιδί, ή ενήλικας από τα παιδιά που έχουν έρθει σε άλλη πόλη για οποιονδήποτε λόγο, με την οικογένειά σας. Ωραία. Κοινότητά σας, όπως την είπες πριν. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Κοινότητα χαρακτηρίζουμε την ομάδα των παιδιών του Λυκείου, που είναι το τρίτο τμήμα στους προσκόπους. Ναι. Εμείς είμαστε μια παρέα, ένα σύστημα. Γενικότερα, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει site στο ίντερνετ, sep.org.gr, που μπορεί να βρει πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά εμάς συγκεκριμένα η λέσχη μας είναι εδώ στα Χανιά, στο κέντρο Κωνσταντινούπολης 36, okay. Αν το με ρωτάτε. Και το τηλέφωνο? Το τηλέφωνο είναι του... Το τηλέφωνο θα βρούμε στο sep.gr. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δυστυχώς, γιατί προσπαθούμε να το μοντάρουμε αυτόν τον καιρό. Μπορώ να δώσω κάποιο κινητό, εννοείται. Άμα θέλεις, δώσε. Ή το λέμε και αργότερα, για να μην το πούμε. Να το πούμε αργότερα για να μας το βρούμε πεις, καλύτερα. Σαν μπούσουλα, τις ομάδες και τις ονομασίες τους, για να έχουμε μια εικόνα για τους πρόσκοπους. Λοιπόν, η οικογένεια του προσκοπισμού ξεκινάει, μπορεί να ξεκινήσει κανείς να μπει μέσα σε αυτήν από την ηλικία των 7 χρόνων μέχρι 107, όπως λέμε. Τα παιδάκια 7 έως 11 που είναι του δημοτικού. Όπως είναι η Δήμητρα, όπως είναι η Δήμητρά μας, το κίτρινο χρώμα τώρα. Το κίτρινο που κάμισε και το πράσινο καπελάκι είναι το χαρακτηριστικό. Είναι τα λυκόπουλα στην Αγέλη, έτσι είναι τα ονόματα. Ναι. Εμπνευσμένα από την ιστορία του Μόγλη, ναι, τη ζούγκλα του Κίπλινγκ. Μετά, όταν το παιδί πάει έκτη δημοτικού μέχρι τρίτη γυμνασίου, είναι η ομάδα προσκόπων. Η χαρούμενη. Η χαρούμενη είναι το παιδί του Λυκείου, είναι το τρίτο τμήμα. Ναι. Δεν έχουμε στην παρέα μας κάποιο παιδί από την ομάδα. Ναι, όπου τα παιδιά εκεί είναι στην ομάδα, είναι πρόσκοποι. Και μόλις πάνε Λύκειο, πρώτη με τρίτη Λυκείου, είναι στην κοινότητα οι ανιχνευτές. Οι ανιχνευτές είναι με το καφέ χρώμα. Ναι, ναι. Και οι βαθμοφόροι έχουμε το καφέ που κάμισο, αλλά ως εναλλακτική στολή υπάρχει και αυτό εδώ το πόλο, που είναι για διάφορες δράσεις μας, μπορούμε να το φανταστούμε.
το καλό και το πιο επίσημο, το καθημερινό και το... Όχι. Πες, θες μπλουζάκι και πουκάμισο. Ναι, αυτό. Είπαμε και για το dress code. Το μπλε μπλουζάκι είναι η μπλούζα δράσης. Το μπλε μπλουζάκι είναι η μπλούσα δράσης μας, δηλαδή μπορούμε να τη φοράμε μέσα σε εκδρομές. Και να κάνετε πράγματα, μπράβο. Εννοείται. Το πουκάμισο εννοείται το φοράμε κανονικά. Ναι, και αυτό. Τέλεια. Τι ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε κάποιο σύνθημα που λέτε στις συγκεντρώσεις σας? Θέλω να το φωνάξω τώρα πάλι εσύ. Θέλω, ναι. Θέλεις, ναι. Σύνθημα, κάθε τμήμα έχουμε την κραυγή μας, να το πω έτσι. Έτσι, δώσ' του κραυγές. Κάτσε να το πούμε άλλη μια φορά, γιατί πέφτει ήχου μέσα. Θα έχει βγάλει πρώτα δική της κραυγή και μετά θα βγει δική σας. Το οποίο σημαίνει κάτι ή απλά δείχνει ένα σινιάλο δικό σας? Τον ενθουσιασμό. Η κραυγή μας ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς μας ενώνει. Δείχνει πως είμαστε ομάδα, είμαστε όλοι μαζί, όπως και σε μια φωτογραφία που δείξαμε προηγουμένως, που πιανόμαστε όλοι από τους ώμους, ο ένας με τον άλλον, και λέμε δυνατά αυτό το κοινό μας στοιχείο. Ναι. Τα λυκόπουλα έχουν τη δική τους κραυγή, που εγώ είμαι... Ωραία, ας μας πει η Δήμητρα τη δική της κραυγή, θα τις ακούσουμε. Κραυγής ο χαμός εδώ. Για πες μου τη δική σου το σύνθημα. Μέσα εδώ στα βουνά, στα πελάγια, τα πλατιά, άγγικη παντοτινή, λυκοπούλη και κραυγή. Μπράβο, γερόλικη λένε Αγέλη και εμείς δεύτεροι. Γερόλικη λένε Αγέλη, βαθμοφόροι των λυκοπούλων και τα λυκοπούλα δεύτεροι. Εσύ τι λες? Να ακούσουμε όλα θέλω. Πράττουν πάντα το καλό, ενεργούν στο λεπτό, είναι πάντα όπου θες, του δευτέρου είναι νυχνευτές. Οι ενιχνευτές ήταν αυτοί. Ιδέες και παιχνιδιάριδες. Εσείς τι λέτε? Εγώ που είμαι με τα μικρά τα παιδιά, λέτε την κραυγή. Είσαι στους γερόλικους. Εσύ, Άσονα. Εγώ είμαι στους βαθμοφόρους της Αγέλης, τα παιδάκια του Δημοτικού που λέγονται λυκόπουλα, και οι βαθμοφόροι της Αγέλης, είναι τα ενήλικα μέλη δηλαδή, είναι η ομάδα. Η γερόλικοι τους, ουσιαστικά. Αυτό λέω. Okay. Ήταν γερόλικο. Τέλος εμείς στην ομάδα, η διά μας κραυγή είναι εμείς τάση αβουτάμε, τρικυμίες προσπερνάμε, ζωηρά θα τραγουδάμε, έθιμη και χαροπή, ομάδα δεύτερη. Ομάδα δεύτερη, το ίδιο λες και εσύ. Είσαστε μαζί, εγώ είμαι μαζί με τη Ζαχαρούλα. Οπότε λέτε οπότε και οι ανιχνευτές. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν μια ιδέα που είχαμε για να δείξουμε πως υπάρχουν πράγματα στα Κρητικόπουλα να κάνουν, που ήδη τα κάνουν πάρα πολλά. Να στείλετε την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μας σε όλες τις κυρίες με τις οποίες εννοηθήκαμε, και μπράβο σε όλους σας. Και περιμένω να ακούσω νέα από αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι το θαλασσινό, με τις βάρκες, με τα απίστευτα ταξίδια που θα κάνετε και τις περιπέτειες. Ναι. Σαλπάρετε για περιπέτεια. Χαρούμενη περιπέτεια αυτό. Σαλπάρετε για περιπέτεια με τους αυτοπροσκόπους. Ωραίο καλοκαίρι σας περιμένει. Την αγάπη μας. Εμείς θα συνεχίσουμε.